Και θα δούμε, παρακαλώ πολύ, τι συνέβη με τον γνωστό τραγουδιστή Αντίπα, ο οποίος θαμώνας ανέβηκε στην πίστα και τον χτύπησε. Ναι. Μιλάμε ένα σοκαριστικό βίντεο, που πραγματικά, όπου και να πας, συζητείτε το συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι, πραγματικά ένα πίστευτο. Υπάρχει βέβαια και η απάντηση του τραγουδιστή για το συμβάν, υπάρχει και απάντηση και συνεργατών. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, το βίντεο. Για να πούμε ότι εδώ πέρα συνεχίζει και τραγουδάει ο Αντίπας. Ναι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε, τι λέει ο ίδιος, για να μας πεις τι λέει ο ίδιος. Να πούμε λοιπόν τι λέει ο ίδιος. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι δεν ήταν κάτι προσωπικό αυτό που συνέβη, δεν ήταν κάτι επίσης σοβαρό και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και ότι τα πάντα έχουν τακτοποιηθεί. Ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν ότι ο άνθρωπος που ανέβηκε στην πίστα είχε πάθει κρίση πανικού επειδή η γυναίκα του είχε λιποθυμήσει και με αυτόν τον τρόπο. Ήθελε να τραβήξει την προσοχή του τραγουδιστή αλλά και των θαμώνων προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Όπως είπα χαρακτηριστικά ο κύριος Αντίπας, και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Μάλιστα. Έχουμε όμως και τη γυναίκα του Αντίπα, ναι, την κυρία Στέλλα, η οποία έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει πει. Ήταν ένας κύριος που έπαθε κρίση πανικού, μεγάλο σε ηλικία, ο οποίος ανέβηκε πάνω στην πίστα στον πανικό του για να πει στον Αντίπα να φωνάξει έναν γιατρό. Είχε λιποθυμήσει η σύζυγός του. Τον ενημέρωσαν ότι ήρθαν άνθρωποι να παράσουν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα του και τον κατεβάσανε. Στο βίντεο μετά φαίνεται ότι πάει κοντά στον τραγουδιστή και ζητάει συγγνώμη. Ο Αντίπας δεν τρόμαξε, τραγουδούσε. Το μαγαζί ήταν γεμάτο. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν. Πέρασαν δευτερόλεπτα μέχρι να τον ηρεμήσουν και να πει: ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Γιατί είδε εντωμεταξύ ότι έτρεξαν οι άνθρωποι του μαγαζιού στη γυναίκα του. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, είχε πάθει κρίση πανικού. Τη γυναίκα την περιποιηθήκαμε, έφτασε στο μαγαζί και ασθενοφόρο προληπτικά. Δεν χρειάστηκε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, συνήλθε. Είναι μια μεγάλη κυρία. Ήρθε όλη η οικογένεια. Ζήτησε συγγνώμη από τον τραγουδιστή και το μαγαζί. Ο άνθρωπος νόμιζε ότι η γυναίκα του πέθαινε. Μάλιστα. Μιλάμε για απίστευτο περιστατικό. Για απίστευτο περιστατικό. Με έναν καταπληκτικό χειρισμό από την πλευρά του Αντίπα, ο οποίος πραγματικά απέδειξε πόσο επαγγελματίας είναι, ενώ παρολίγο να δεχτεί και μπουνιές. Μα δέχτηκε. Ναι. Μα δέχτηκε. Τι παρολίγο. Μα δέχτηκε. Ναι. Έφυγε ξύλο. Ναι. Τον χτυπήσανε. Τι παρολίγο. Έφυγε μπουνιές. Ναι. Κατάφερε. Την ώρα ναι, που τις έτρωγε, η μουσική συνεχίζανε και αμέσως και έπιασε το καπάκι να συνεχίζει να τραγουδάει. Είναι καταπληκτικός. Και να πούμε ότι οι φήμες τουλάχιστον λένε ότι προσπάθησε να του αρπάξει μέχρι και το μικρόφωνο, έτσι όπως φαίνεται κιόλας στο βίντεο, προκειμένου να ζητήσει τη βοήθεια ενός γιατρού. Αλλά ήρθε το προσωπικό γρήγορα και έτσι κατάφεραν να φωνάξουν ασθενοφόρο και φυσικά η γυναίκα, δόξα τω Θεώ, να είναι καλά στην υγεία της, φίλοι μου.